Τελείωσε πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο, έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Ερντογάν, αλλά ήταν δηλώσεις και πάλι όσον αφορά το θέμα της τρομοκρατίας, όπως ονομάζει βέβαια ο Τούρκος Πρόεδρος αυτό το θέμα που έχει ανακύψει με τους Κούρδους στο Βόρειο Ιράκ. Τώρα όμως να πούμε, Νίκη, ότι τώρα που κάθεσε η σκόνη, όπως λέμε, από τις πρώτες επαφές Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Άντονι Μπλίνκεν με τον κύριο Δένδια και με Βλητσαβούσογλου, η Τουρκία εδώ προβαίνει σε μία σύγκριση, θα λέγαμε, για το πώς η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει διπλωματικά τις δύο χώρες στο άμεσα προσεχές διάστημα. Η πλάστιγκα, λοιπόν, θα λέγαμε ότι γέρνει πιο πολύ υπέρ της Ελλάδας, συγκρίνοντας. Και αυτό το βλέπουν εδώ στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα, και το τονίζω. Είναι πώς εδώ βλέπουν αυτές τις σχέσεις, αυτό το τρίγωνο. Μας λες, λοιπόν, ότι είναι τόσο εξόφθαλμη η διαφορά που το συνειδητοποιούν και το παραδέχονται ακόμη και στην Τουρκία. Ακριβώς αυτό. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι την άλλη μέρα της επικοινωνίας του κυρίου Μπλίνκεν με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Τσαβούσογλου, φιλοκυβερνητικά μέσα εδώ έλεγαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν το μάτι στην Ελλάδα για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στο μήνυμα για την Τουρκία υπήρχε μόνο μία φράση. Και συνεχίζουμε βέβαια αυτές τις μέρες να διαβάζουμε και να ακούμε από την πολιτική ανάλυση παρόμοια σχόλια. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι τα τηλεφωνήματα και προς τους δύο υπουργούς εξωτερικών έγιναν την ίδια ημέρα ερμηνεύεται εδώ πάντα ως βήμα που συνάδει με την παραδοσιακή αμερικανική πολιτική στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αλλά από την άλλη πλευρά συνιστά την πρώτη απτή ένδειξη της μελλοντικής πορείας των σχέσεων στο τρίγωνο Άγκυρας-Αθήνας-Ουάσιντον. Τι σημαίνει αυτό κατά την Τουρκία? Ότι ο κύριος Μπλίνκεν έστειλε ένα μήνυμα συνεργασίας προς την Ελλάδα, ενώ στην Τουρκία το μήνυμα που έστειλε ήταν ότι η ατζέντα μας είναι προβληματική, είτε με τους S-400 είτε σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μάλιστα στο θέμα των S-400 ο Μπλίνκεν κατέστησε σαφές, όπως επισημαίνουν εδώ κάποιες πηγές, ότι η Ουάσιντον δεν αντιμετωπίζει καθόλου θετικά ούτε καν την πρόταση ΙΑΚΑΡ για μη ενεργοποίηση του συστήματος. Αυτή την επωνομαζόμενη πρόταση... φόρμουλα της Κρήτης, ναι. Ή θα τους διώξετε τελείως ή κάτι άλλο αυτή τη στιγμή η Αμερική δεν δέχεται. Με άλλα λόγια, λοιπόν, εδώ είδαν μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από την αμερικανική κυβέρνηση, λοιπόν, τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο και απέναντι στην Τουρκία. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.